Και πάμε τώρα να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και τον Μπάρι Τσελεπίδη, να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα και φυσικά να μάθουμε τι γίνεται στην Αθήνα και να ενημερωθούμε και για την πρότασή του σήμερα, όπου έχουμε πάλι προκριματικά Champions League, προκριματικά Europa, εκεί κάτι έχει πάρει. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα, Κώστα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Παχαίνω. Ό,τι και να. Αποκλείεται πιο πολύ από μένα. Και όμως. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Το δείχνει ζυγαριά μου. Προλαβαίνουμε. Βασικά. Πόσο? Εμένα έβγαλε 3 άσους προχτές. Εμένα κοντεύει. Μάλλον έχει ξεπεράσει τη συχνότητα του Λίμπερο. Βέβαια είναι δυνατό και εμένα. Γι' αυτό σου λέω 3 άσους. Το εννοώ τώρα το πιέζει. Δεν εννοώ άσο καρδιά, άσο κούπα και άσο τα. Είσαι ο μόνος που με περνάει. Είσαι ο μόνος που με περνάει τελικά. 100%. Πάρα πολύ. Μάλλον με ακολουθείς. Λοιπόν, τι γίνεται? Καταρχήν και μόνο που έχει τουρνουά Ακρόπολης δεν ασχολούμαστε. Ο φίλος σου μου στέλνει μήνυμα εδώ να πάμε η δίαιτα στο μαγαζί ενός φίλου του. Μου στέλνει μήνυμα εδώ. Πού, εκεί με το μπουφτέκι που είναι γεμιστό? Όχι, εκεί με τα βραζιλιάνικα κρέατα. Εκεί λέει να πάμε για δίαιτα. Ωραία, εντάξει. Ναι, θα το δοκιμάσουμε κι αυτό. Θα πληρώσει αυτός όμως, λέει. Ωραία, αν πληρώσει πάμε τώρα. Παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται. Εύκολα ρε παιδιά, πάω τώρα αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό με ούτως ή άλλως. Οπότε προλαβαίνω. Στην Αττική Οδό, σωστά και αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, Και μόνο που έχει Ακρόπολης από σήμερα δεν ασχολούμαστε με τα προκριματικά ούτε του Champions League, ούτε του Europa League, ούτε του Conference. Όχι, σωστά. Είμαστε και αυτό. Μπάσκετ και πάλι μπάσκετ. Ναι ρε Κώστα, Ελλάδα-Πολωνία σήμερα. Εύκολος άσος. Εύκολος άσος. Στις 9 η ώρα αυτό το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής για το ιστορικό αυτό τουρνουά. Όχι, Ακρόπολης, το έχει. Ακρόπολης. Ένα-0-3 ρε πάρει μόνο. Ναι ρε Κώστα, γι' αυτό εμείς θα πάμε το συν-22,5. Η Εθνική να κρατήσει δυνάμεις, γιατί έχει μπροστά της και Γεωργία και Τουρκία και μετά και τη ματσάρα με τη Σερβία. Να κερδίσουμε μέχρι 22 δηλαδή. Ναι ρε, γιατί να φορτσάρει ο Δημήτρης Οητούδη σήμερα? Ναι ρε Δημήτρη, βάλε το λαρετζάκι μέσα. Βάλε το λαρετζάκι. Βάλε. Δώσε λίγο χρόνο και στους υπόλοιπους. Δώσε και λίγο χρόνο στους υποψήφιους κομμένους για την τελική δωδεκάδα της Εθνικής μας. Στο γόντικα δηλαδή. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να παίξουν όλοι. Έστω και τώρα. Γιατί μετά έχουμε και Γεωργία αύριο. Επίσης 9 η ώρα το βράδυ και μεθαύριο με την Τουρκία, ίσως και το πιο δυνατό τεστ από τα 3. Αν και η Γεωργία είναι πάντα μια δυνατή ομάδα, έτσι όπως παρουσιάζεται και στο Ακρόπολης υπό τις οδηγίες του Ηλία Ζούρα, αλλά όπως παρουσιάζεται και γενικότερα και στα παράθυρα. Ζουρίνιο έτσι, δηλαδή. Ζουρίνιο. Ζουρίνιο, αλλά αυτό θα το δούμε αύριο. Ένα προς ένα, όπως λένε και οι προπονητές. Δεν είναι Κώστα μου. Γιατί ο Ζουρίνιο παίζει με τον Αταμάν. Γεωργία, Τουρκία νωρίτερα. Ο Αταμάν άγχος 0 πρέπει να είναι εντωμεταξύ. Για ποιο λόγο? Ποιος τον καρτερεί τον Αταμάν? Για ποιο λόγο είναι μεγάλη μορφή. Back to back, χαβαλέ με Ιτούδη τα λέμε στην Κωνσταντινούπολη. Σε περιμένω στα παιχνίδια με την ΕΦΕΣ. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλά. Και εγώ Αταμάν μου θα τα πούμε εκεί και ο καλύτερος θα σας κερδίσει. Φοβερή συνέντευξη έδωσε ο Μίτσοφ, ο οποίος είπε ότι ερχόταν Τετάρτη απόγευμα, μας έλεγε γεια. Και Σάββατο, Πέμπτη μας κατέβαζε προπόνηση. Σάββατο παίζαμε, χάναμε, κερδίζαμε, έφευγε Σάββατο βράδυ. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μεσημέρι πήγαινε, λέει, για μπάνιο. Δεν πατούσε, λέει, ποτέ στην προπόνηση. Μας την έκανε ένας βοηθός. Τετάρτη βράδυ ξαναρχότανε, έλεγε τι γίνεται, παιδιά, πώς πήγαμε. Πέμπτη, λέει, Πέμπτη έβαζε τη φόρμα, έκανε μια προπόνηση. Παρασκευή ταξιδεύαμε, Σάββατο παίζαμε, ξανά Κυριακή έφευγε για μπάνιο. Και στον καρτέρι. Και όλοι χαρούμενοι. Και όλοι χαρούμενοι. Πρωτάθλημα Ευρώπης πήρε. Χαρούμενοι. Back to back Ευρωλίγκα. Άμα θες πες τον τίποτα. Μην πας για μπάνιο. Και το πει κιόλας. Έτσι μετά τον τέταρτο μάτς εκεί που έγινε χειρουργείο στην Αρμάνη. Ναι. Έτσι πάμε να κάνουμε τον back to back. Εντάξει. Δύο καλαθάκια στην εκνοή, αρκετά. Μα είπε θα το ξαναπάρω, είπε. Θα το ξαναπάρω, είπε. Τι? Θα το ξαναπάρω. Θα πάρει και τρίτο. Όχι, τότε πριν το δεύτερο. Είπε ότι θα πάρουμε και. Θα πάρουμε και δεύτερη Ευρωλίγκα. Και τώρα μπορεί να το πει που λείπουν και οι Ρώσικες ομάδες, Κώστα μου. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Και κάτι εντελώς διαφορετικό. Και έχει πάρει Κλάιμπουρν, Μίσιτς, Λάρκιν και τα λοιπά. Ο Μαδάρα έχει κάνει. Και τι έγινε, θέλω αυτόν. Ποιος τον θέλω καρτέρι. Αυτόν, θέλω και αυτόν. Πληρώνει το τουρκικό κράτος. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, θα τους φέρουμε. Όλους. Σωστό και αυτό. Ό,τι χρειαστεί. Τι γίνεται τώρα. Μόνο Στέφανος δεν βλέπω να πηγαίνει βοηθός του coach Ιτούδη. Ο Στέφανος Ρόουζ. Ακριβώς, ναι. Όχι ο Στέφανος Ρόουζ. Ο Στέφανος Ρόουζ είναι κανονικά. Είναι κανονικά. Ο Στέφανος Δέδας εννοείς. Ναι, βλέπω τελικά να μην πηγαίνει. Μάλλον του έχουν πει ότι θέλουμε μόνο εσένα.
και η βοηθή σου είναι αυτή. Oh. Έτσι έμαθα. Μήπως μείνει στην ΕΣΕΚΑ. Και τι έγινε? Υγεία πάνω απ' όλα, στη Μόσχα. Βέβαια. Και όλοι χαρούμενοι ξανά. Πάνω απ' όλα. Τέλος πάντων, να πούμε πάρα πολύ γρήγορα, εκτός από το ΣΥΝ 22,5 το οποίο δίνουμε σαν σημείο της ημέρας κιόλας της εθνικής μας να μην φορτσάρει κόντρα στην Πολωνία, αλλά να κάνει το σόου του ο Γιάννης και ο Θανάσης και τα υπόλοιπα παιδιά και η εθνική μας να κερδίσει σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στο Ακρόπολης. Ντελαφουέντε και Χασάν στην αποστολή του Ολυμπιακού, ο οποίος δίνει αύριο το πρώτο του παιχνίδι, αύριο Πέμπτη, με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα play-off του Europa League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος περιμένει το OK της Αλ Σαρίγια για να τελειώσει την υπόθεση του Μπερνάρτ, και η ΑΕΚ, η οποία όλο το καλοκαίρι ασχολείται με κεντρικούς αμυντικούς και ακόμα δεν έχει τελειώσει, δύο μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League, καθώς υπάρχει μετάβριο η πρεμιέρα ανάμεσα στον Βόλο και τον Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό στις 9.30 ώρα το βράδυ, σε παιχνίδι το οποίο θα καλυφθεί ζωντανά τηλεοπτικά, το πρώτο παιχνίδι του νέου πρωταθλήματος από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV, τα Κοσμοτέ Sport. Και επίσης να πούμε ότι μεταξύ άλλων, και θα το συζητήσουμε το απόγευμα με το Στέργιο κατά κύριο λόγο στην απογευματινή εκπομπή, μπαίνει σε ρυθμούς και του ATP και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να δούμε βέβαια πόσο έτοιμος θα είναι σε ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται πως θα ξεκινήσει από τις 9 παρα 20 μέχρι τις 10. Κάποια στιγμή κύριο λόγο θα ξεκινήσει και αυτό. Σωστό. Σωστό και αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Άρα θα περιμένουμε τις εξελίξεις και θα τα πούμε και αύριο, Πάρη. Πολύ σωστά, και επαναλαμβάνω το σημείο της ημέρας. Ελλάδα-Πολωνία στο ΣΥΝ 22,5, η εθνική μας να κερδίσει, η Πολωνία που θα τους κερδίσει μέχρι 22 πόντους. Αν τους κερδίσει παραπάνω, απλά δεν θα δικαιωθούμε, όπως δεν κέρδισαν και οι Ισπανοί τους Λιθουανούς, αλλά βγήκε διαπεριπάτω από νωρίς με πρώιμη πληρωμή, καθώς η Κοπεχάγη είχε προηγηθεί με 2-0 τραμπτοσπόρ, παρέα του Τζέκα, αυτή του Μπακασέτα. Κώστα, λόγω σε σένα. Έγινε, Πάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Πινάλε. Καλή συνέχεια.